χάρη στην πλήρη αναθεώρηση μια συνθήκη ειρήνη του Παρισιού, η κεμαλιστική Τουρκία μπορούσε να θεωρείται το κατεξοχήν αναθεωρητικό κράτο στη Μεσοπολεμική Ευρώπη. Όμω η συνθήκη της Λοζάνη είχε αφήσει δύο εκρεμή ζητήματα για το τουρκικό κράτος. την αποστρατικοποίηση των στενών και το μέλλον τη επαρχία του Σαντζακίου. Σαντζάκ είναι η επαρχία στα τουρκικά της Αλεξανδρέτας ή, εν συντομία του Σαντζακίου, όπως ήταν τότε γνωστή, Όταν ο Ατατούρκ καταπιάστηκε πρώτη φορά με τα δύο αυτά υπολείμματα της υποδουλωτικής συνθήκη των Σευρών, ο γερμανικός τύπος βρήκε ένα ακόμη θέμα μέσω του οποίου μπορούσε να εκθιάζει την νέα Τουρκία ως δική μα. Αναλόγως, η επαναστρατιωτικοποίηση των στενών το 1936 αντιμετωπίστηκε με απόλυτη κατανόηση στη Γερμανία και καλύφθηκε εκτενέστατα στον γερμανικό τύπο. Σε διάστημα 1,5 έτου, η Βολκίσορ Μπεομπάχτερ δημοσίευσε πάνω από 30 άρθρα για το θέμα. Η κάλυψη στον επαρχιακό τύπο ήταν ακόμα πιο εκτενή, όπω δείχνει το παράδειγμα τη Freiburger Zeitung, η οποία αφιέρωσε στο συγκεκριμένο θέμα πάνω από 40 άρθρα μέσα στου τρει μόλι μήνε που προηγήθηκαν τη επαναστρατιωτικοποίηση. Αυτό δε υπογραμμιζόταν ευθυγραμμιζόταν σε μεγάλο βαθμό με τις επιθυμίες του Υπουργείου Προπαγάνδας. Τον Απρίλιο του 1936, λόγου χάρη, το Υπουργείο είχε ζητήσει να αυξηθεί η κάλυψη του ζητήματος των στενών, προκειμένου να προβληθεί ο νέος αυτός αναθεωρητισμός ως κάτι ανάλογο των διάφορων γερμανικών στόχων. Το επίσημο μότο ήταν το εξής. Σε ολόκληρο τον κόσμο τα παλιά προβλήματα τίθενται ξανά επιτάπητος. Η κατάσταση αναφορικά με τα στενά συχνά συγκρινόταν με την αποστρατιωτικοποίηση της Ρινανίας. Όμως και τα δύο θέματα, τα στενά και το Σαντζάκι, που είχαν τύχει τόσο σημαντική κάλυψη στον γερμανικό τύπο από το 1935 μέχρι το 1939, προσφέρονταν για πολύ περισσότερα. Επρόκειτο για τα έτη, κατά τα οποία στη ναζιστική προπαγάνδα άρχισαν να κυριαρχούν οι άμεση αναθεωρητικοί στόχοι των ναζί όπως η επαναστρατιωτικοποίηση της Ρινανίας και η προσάρτηση της Αυστρίας, της Σουδητίας, του Μέμελ και στη συνέχεια του Ντάντσιχ. Όπως θα περίμενε κανείς, οι εξελίξεις στην Τουρκία χρησιμοποιούνταν απροκάλυπτα προκειμένου να αποδειχθεί ότι οι αξιώσεις του τουρκικού έθνους ήταν εξίσου δικαιολογημένες με εκείνες του γερμανικού και αντιστρόφως. Η πλήρη ενσωμάτωση των στενών στην Τουρκία αντιμετωπιζόταν ω φυσιολογικό επόμενο βήμα του τουρκικού αγώνα για την ελευθερία. Σχεδόν όπω συνέβαινε κατά τον πόλεμο τη τουρκική ανεξαρτησία, έτσι και τώρα ο γερμανικό τύπο φαινόταν να απολαμβάνει τη σκληρή γεμάτη αυτοπεποίθηση και αμετακίνητη γλώσσα τη κυβέρνηση τη Άγκυρα. Δεν εξαρτιόμαστε από τι αποφάσει τη κοινωνία των εθνών. Ήταν η κεντρική ιδέα ενό γεμάτου θαυμασμού άρθρου στην Βολκίσσερ Beobachter. Μπάχτερ. Δύο μέρε αργότερα, δημοσιεύθηκε στην ίδια εφημερίδα ένα άρθρο που τόνιζε ότι παρόλο που η Τουρκία είχε ζητήσει από την Κοινωνία των Εθνών να βρεθεί λύση, αυτό δεν αποτελούσε μοροπιστία από πλευρά Τούρκων, θα έπαιρναν ότι του ανήκε, με ή χωρί την Κοινωνία των Εθνών. Το γεγονό ότι οι Τούρκοι κατήχαν τα στενά από το 1326 και ότι με την υπεράσπιση της καλή κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τα είχαν ξανακερδίσει, προβαλόταν και ως λόγος για την εκ νέου ενσωμάτωσή τους στην Νέα Τουρκία. Το δεύτερο αντικείμενο του τουρκικού αναθεωρητισμού, η προσάρτηση του Σαντζακίου της Αλεξανδρέτας, ή Χατάι, όπως ήταν η νέα τουρκική ονομασία του, προσφερόταν ακόμα περισσότερο για την υποστήριξη των στόχων του γερμανικού αναθεωρητισμού. Το Σαντζάκι βρισκόταν υπό γαλλική διοίκηση από την εποχή της συνθήκης των Σεβρών και αποτελούσε τμήμα της γαλλικής εντολής στην Συρία. Οι Τούρκοι αποτελούσαν την μεγαλύτερη ομάδα εκεί, αλλά όχι και την πλειονότητα. Το Σαντζάκι συχνά παρουσιαζόταν με τον όρο «Γκρένζλαντ Χατάι», με θωριακό Χατάι, ο οποίος του προσέδιδε καθεστώς ανάλογο με εκείνο των διαφόρων γερμανικών «Γκρένζλάντερ», της Σουδιτίας, του Μέμελ, της Αυστρίας, του Ντάντσιχ και ούτω καθεξής. Επρόκειτο για τουρκικό ζήτημα, για ζήτημα ζωής και θανάτου. Ζωής και τιμής. Η αυτονόητη λύση του οποίου ήταν γνωστή σε όλες τις γερμανικές εφημερίδες. Για μία ακόμη φορά και για προφανείς λόγους, η προσάρτηση του Χατάη στη Νέα Τουρκία αντιμετωπίστηκε με απόλυτη κατανόηση και έγινε δεκτή ως φυσιολογικό επόμενο βήμα του νέου Βόλκης, κράτους. Αυτό που υποστήριζε σχεδόν εξ αρχή ο τύπο ήταν πω στην συγκεκριμένη περίπτωση φαινόταν να αναγνωρίζονται κάπω τα δικαιώματα του προηγούμενου κυρίου μια επαρχία. Εκφραζόταν δε, η ελπίδα ότι αυτό θα εντασσόταν σε μια ευρύτερη προσέγγιση τέτοιου είδου ζητημάτων. Η Volkischer Beobachter κάλυψε εκτενέστατα το ζήτημα του Σαντζακίου με πάνω από 60 άρθρα. Ανάμεσά του πολλά ειδικά αφιερώματα τη μισή σελίδα από τα τέλη του 1936 μέχρι τον Ιούλιο του 1938, οπότε δημοσίευσε πρωτοσέλιδο άρθρο όπου ανήγγειλε την προέλαση των Τούρκων στο Σαντζάκι, αν και συνέχισε να καλύπτει διεσιογραφικά το Σαντζάκι μέχρι την πλήρη προσάρτησή του τον Ιούνιο του 1939. Πολλέ από τι μεγαλύτερε εφημερίδε και τα περιοδικά δημοσίευαν συχνά εκτενεί αναλύσει για το θέμα. Ο Επαρχιακό Τύπο κάλυπτε επίση το θέμα στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, γεγονό αξιοσημείωτο δεδομένου ότι συνήθω σε κάθε φύλλο διέθετε το πολύ δύο, σπανίω δε τρει σελίδε για τι εθνικέ και διεθνεί ειδήσει, αλλά και δεδομένου ότι συνέβαιναν και άλλα συναρπαστικά πράγματα στον κόσμο, όπω ο Ισπανικό Εμφύλιο και η διαμάχη για την Σουδητία. Φαίνεται μάλιστα ότι η κάλυψη του θέματος του Σαντζακίου ήταν ακόμα πιο εκτενής στις επαρχιακές εφημερίδες όπως η Freiburger Zeitung από ό,τι στην Volkischer Beobachter. Μέσα σε δύο μόλις μήνες αρχής γενομένης με την επίσκεψη του Ατατούρκ στην νοτιοανατολική Τουρκία που καλύφθηκε ειδησιογραφικά στις 20 Μαΐου του 1938 μέχρι να εξαντληθεί βαθμιαία το θέμα σχεδόν δύο μήνες αργότερα μετά την προέλαση του τουρκικού στρατού στο Σαντζάκι και μετά τη δημοσίευση ενός άρθρου σχετικά με το μέλλον της περιοχής στις 13 Ιουλίου, η εφημερίδα δημοσίευσε τουλάχιστον 40 άρθρα και ρεπορτάζ για το ζήτημα του Σαντζακίου. Φαίνεται πως η κάλυψη στις γερμανικές εφημερίδες ήταν τόσο ευρία, ώστε στα μέσα του 1938 η Berliner Borschen Zeitung να ξεκινήσει μια μακροσκελή ανάλυση του ζητήματος με τον ισχυρισμό ότι όλοι γνωρίζουν τι σημαίνει η λέξη Σαντζάκι. Στο Βερολίνο τώρα όλα αυτά. Ομοίω την ίδια περίπου περίοδο, η Βολκή Σορμπεομπάχτερ τόνιζε ότι το σαντζάκι τη Αλεξανδρέτα είχε ήδη γραφτεί στα χρονικά της μεταπολεμική ιστορίας. Νομίζω ότι ο Ερντογάν πήγε στα κατεχόμενα μόλι εξελέγει πριν από μια εβδομάδα, πότε εξελέγει.